Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι Ναζί εγκληματίες στη φυλακή, η σάπια ιδεολογία και οι πράξεις τους στα σκουπίδια της ιστορίας. Κανένας εφησυχασμός. Τώρα, πραγματική, παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Χτυπάμε το κακό στη ρίζα του. Σήμερα έκλεισε μια πρώτη μάχη, αλλά για εμάς συνεχίζεται ο αγώνας για να γίνει πράξη το σύνθημα «Έξω οι φασίστες από κάθε γειτονιά». Ακόμα πιο δυναμικά παλεύουμε για να μην βρίσκουν τόπο να σταθούν τα νεοναζιστικά απολυφάδια πουθενά, σε κανένα χώρο δουλειάς, σε καμιά σχολή, σε κανένα σχολείο. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε αυτούς που στους χώρους δουλειάς ήταν τα τσιράκια της μεγαλοεργοδοσίας και των εφοπλιστών. Γι' αυτό και δεν εφησυχάζουμε. Δυναμώνουμε τον αγώνα, γιατί οι προϋποθέσεις που δημιούργησαν την Χρυσή Αυγή εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι οι εφοπλιστές, οι μεγαλοβιομήχανοι, αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας. Προκαλεί βέβαια μεγάλα ερωτηματικά αλλά και οργή το γεγονός πως το δικαστήριο υποβάθμισε σε απλή σωματική βλάβη η δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Είναι λοιπόν απλή και σωματική βλάβη η επίθεση με σιδερολοστούς και καδρόνια που είχαν πάνω τους καρδιά. Ο πρόεδρος συνδικάτου μετάλλου δέχτηκε χτυπήματα κατευθείαν στο κεφάλι και αυτό δεν θεωρείται δολοφονική επίθεση? Από εδώ τους λέμε, μην τολμήσετε να αφήσετε τους ναζιστές εγκληματίες έξω από τη φυλακή. Μην τολμήσετε να δώσετε ελαφρυντικά σε εκείνους που δηλωμένα στόχευαν και στοχεύουν στις δολοφονίες εργατών, μεταναστών και προσφύγων. Σε αυτούς που μέσα από τα σκοτάδια προσπαθούν να τρομάξουν όποιον σηκώνει κεφάλι, όποιον αγωνίζεται. Ο λαός απαιτεί τις μεγαλύτερες τιμές για τα καθάρματα της Χρυσής Αυγής. Γιατί η ιδεολογία τους, οι τακτικές τους, ο τρόπος που δουλεύουν στα σκοτάδια, η στόχευσή τους κατατρεγμένους, αλλά και στους αγωνιστές, αποτελεί τη μεγαλύτερη, την πιο ξεδιάτροπη, την πιο ανεξοργιστική επίθεση στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Να σαπίσουν στη φυλακή αυτοί που δολοφόνησαν τον Παύλο και που τόλμησαν να σηκώσουν το χέρι τους εργάτες, Έλληνες και ξένους. Η μεγάλη καθυστέρηση δεν οφείλεται μόνο στην τεράστια τα τερτύπια των δικηγόρων των Χρυσαυγητών. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ φέρουν τεράστιες ευθύνες για την οργοπορία. Ουσιαστικά έδωσαν χρόνο στους εγκληματίες να προσπαθήσουν να ξεπληθούν από τις βρωμιές τους. Όλο αυτό το διάστημα οι εγκληματίες δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα, συνεχίζοντας να σπέρνουν τον ναζισμό, το δηλητήριο του ρατσισμού και το μίσος. Το ξέπλυμα από τα αστικά κόμματα δεν σταματά εδώ. Είδαμε στελέχη της Χρυσής Αυγής να στέκονται πλάι-πλάι με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και τον Ανέμ στο Καστελόριζο. Είδαμε τον Κασιδιάρη να συνομιλεί με τον Μπαλτάκο της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε χρυσαυγίτες στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές στη Λίμνο. Άλλωστε, ο αντιφασίστας ΣΥΡΙΖΑ που συγκυβέρνησε με τους ακροδεξιούς τον ΑΝΕΛ, λίγο πριν φύγει από την κυβέρνηση, άλλαξε τις ποινές για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, εξασφαλίζοντας στην πράξη πως οι μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής δεν θα σαπίσουν στη φυλακή. Όλοι αυτοί φέρουν ευθύνες. Στην αγκαλιά τους εκολάφθηκε το αυγό του φιδιού. Συναδέλφες και συνάδελφοι, νέοι και νέες, ο φασισμός είναι γέννημα θρέματος συστήματος που γεννά τη φτώχεια, τη δυστυχία, τους πολέμους και την προσφυγιά. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Η όψη που δεν φτιασιδώνεται, δεν εξοραίζεται. Ίσα-ίσα δείχνει το αληθινό της πρόσωπο. Η Χρυσή Αυγή, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, απέδειξε πολλές φορές τον όρκο πίστης που έχει δώσει στη μεγάλη εργοδοσία. Επιβεβαίωσε το σύνθημα των εργαζόμενων πως είναι τα μαντρόσκυλα των αφεντικών. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρόεδρος του Χρυσαυγήτικου Εργοδοτικού Σωματείου που έσα στο πέραμα δήλωνε: «Θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα μεροκάματά μας, να εγγυηθούμε στους Έλληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν τα βαπόρια τους εδώ θα σταματήσουμε τις απεργίες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους λόγους». Την ίδια περίπου περίοδο έγινε και η επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ίδια περιοχή. Τόσο αντισυστημικοί είναι οι φασίστες. Μαντρόσκυλα μπροστά στους εργάτες, σκυλάκια του σαλονιού μπροστά στα αφεντικά τους. Έστειναν εργολαβίες
για δουλειά μόνο για Έλληνες, με μεροκάματα των 10 ευρώ στα συμφλήγια των μεγαλοαγροτών. Πήγαν να σκοτώσουν τους Αιγύπτιους συναδέλφους μας αλλιεργάτες στο Πέραμα. Επιτέθηκαν στους απεργούς της Αγνώστου στο Λαγκαδά. Την έφυσαν στα σκοτάδια σε μαθήτρια στα Γιαννιτσά, γιατί πρωτοσταθούσε στους αγώνες του σχολείου της. Είναι εγκληματίες επειδή είναι φασίστες. Και βέβαια, όπου σαπίλα και μπραβιλίκια, δεν μπορεί να μην είναι χωμένη και η συνδικαλιστική μαφία που μας φεσώθηκε μέσω των μάτια ΣΕΕ. Φασιστόμετρα κινητοποίησαν στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος για να εμποδίσουν τους εργαζόμενους να κάνουν ένα πραγματικό εργατικό συνέδριο. Σε δεκάδες ψηφοδέλτια των παρατάξεων της Πάσχη και της ΔΑΚΕ φιγουράρουν φασίστες και χρυσαυγίτες. Την ίδια στιγμή ο Παναγόπουλος και ο Κιουτσούκης αναπαράγουν την επικίνδυνη θεωρία των δύο άκρων. Ταυτίζουν τους αγωνιστές και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα με τους μαχαιροβγάδες της Χρυσής Αυγής. Συνάδελφοι, οι πάλι για την προστασία της υγείας του λαού, για το μεροκάμα του και τη ζωή του, για τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές του ελευθερίες, θα είναι λειψή αν δεν στοχεύει στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Αν κάποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος, δεν μπορεί να δέχεται στη δουλειά του, στη γειτονιά του, στο σχολείο και στη σχολή του να αναπαράγονται τα σάπια επιχειρήματα των χρυσαυγητών. Ακόμα και αν σήμερα φορούν άλλες μάσκες, δίθεν πατριωτικές, εναλλακτικές ή ό,τι άλλο φερετζέ φορέσουν για να κρύψουν το νεοναζιστικό πρόσωπό τους. Αν κάποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος, δεν μπορεί να ανέχεται την επίθεση ενάντια στους κολασμένους της γης, τους πρόσφυγες, αλλά να γίνεται ασπίδα προστασίας για όλους τους κατατρεγμένους. Αν κάποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος, δεν σταματά να φωνάζει ειρήνη ενάντια στα εθνικιστικά συνθήματα, παλεύει για τη φιλία των λαών, κόντρα στα νατοαμερικάνικα σχέδια και τους εμπεριστικούς σχεδιασμούς που βάζουν φωτιά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Πάλι ενάντια στο φασισμό, δεν σταματά με την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Τα εργατικά σωματεία, η μαζική λαϊκή και νεολαϊκή φορείς, θέτουμε στόχο να βάλουμε μπλόκο στους φασίστες, να μην βρουν τόπο να σταθούν στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά τον αγώνα μας ενάντια στις πολιτικές που θρέφουν τον ναζισμό. Και η καλύτερη συνέχεια στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που το μεγαλώνει, Χρυσαυγίτες είναι ένα πραγματικό ρωμαλαίο ταξικό προσανατολισμένο κίνημα. Είναι η επιτυχία της κινητοποίησης που έχουν καλέσει δεκάδες σωματεία την άλλη Τρίτη, 13 του Οκτώβρη, στο Άγαλμα Βενιζέλου. Για ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Οι πάλι ενάντια στους φασίστες είναι και πάλι ενάντια σε εργατικές πολιτικές. Τη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Πάλι για την υγεία του λαού. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν. Γι' αυτό το φασισμό βαθιά καταλαβέ τον. Το καπιταλισμό πολέμησέ τον. Δεν θα πεθάνουν έτσι. Θα τους τσαχίσουμε. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, στη μνήμη όλων των νεκρών αγωνιστών, ηρώων που έπεσαν διαχρονικά στην πάλη ενάντια στο φασισμό, που αφιέρωσαν και θυσίασαν τη ζωή τους στα ιδανικά της ελευθερίας και του διεθνισμού, της αλληλεγγύης και της πάλης των λαών, τους θυμάμαι και σήμερα κρατώντας ενός λεπτού σιγή. Αθάνατοι! Ο λαός απαιτεί οι ναζί στη φυλακή. Ακολουθεί πορεία στους δρόμους
Πόλης.